Εντυπωσιακά είναι τα ποσοστά βροχόπτωσης, τα οποία καταγράφονται από το Τμήμα Μετεωρολογίας για το μήνα Ιανουάριο. Τις πρώτες 8 μέρες του έτους, το συνολικό ποσοστό βροχόπτωσης στις ελεύθερες περιοχές ανήλθε ήδη στο 77% της κανονικής μηνιαίας βροχόπτωσης. Την πρωτιά κατέχει η περιοχή του αεροδρομίου Πάφου, με το ποσοστό να ανέρχεται στο εντυπωσιακό 94%. Συνολικά, οι 5 περιοχές της Κύπρου με τη μεγαλύτερη βροχόπτωση σε ποσοστά, σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία του Τμήματος Μετεωρολογίας, είναι οι εξής. Αεροδρόμιο Πάφου 88,8 χιλιοστά, ποσοστό 94%. Σαϊτάς 133,5 χιλιοστά, ποσοστό 92%. Λεμεσός 84,6 χιλιοστά, ποσοστό 88%. Πλατάνια 163,4 χιλιοστά, ποσοστό 87%. Πάνω Παναγιά 132,8 χιλιοστά, ποσοστό 87%. Τα συστήματα τα οποία επηρεάζουν την Κύπρο κατά τη διάρκεια του Νοέμβρη, Δεκέμβρη και τώρα του Ιανουαρίου που επηρέασαν την Κύπρο έχουν δώσει μια ουσιαστική ελπίδα, πραγματική ελπίδα για εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφορέα, για αύξηση της ροής στα φράγματα, για την αύξηση του νερού το οποίο είναι σε αποθήκευση στα φράγματα. Η συνεχής βροχόπτωση ενισχύει σημαντικά και τη ροή νερού στα φράγματα σε όλο το νησί. Συνεχίζονται ικανοποιητικές εισρωές νερού σε όλα τα φράγματα, με το τελευταίο 24ωρο να προσθέτει ακόμα 3.400.000 κυβικά μέτρα στα αποθέματα μας, φτάνοντας τα αποθέματα μας σήμερα στο 25,5% ποιότητα, με συνολικά αποθέματα 74 εκατομμύρια. Σύμφωνα πάντα με το Τμήμα Υδάτων, ο Ιανουάριος μας έδωσε μέχρι στιγμής πέραν των 26 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού. Στην Ελλάδα τώρα, όπου